Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή πάσα από τον κύριο Γεωργόπουλο. Δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων για αυτή την ομιλία. Και βέβαια, όπως είπε και η κυρία Πέπα, στην εμεινόπαυση έχουμε μείωση των ειστρογόνων, θα δούμε τι γίνεται με τα ανδρογόνα, αλλά δεν είναι μόνο η εμεινόπαυση που είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και παρατηρείται μετά την ηλικία κατά μέσο όρο των 50-51 ετών, είναι και οι γυναίκες στις οποίες σταματάει η αναπαραγωγική τους λειτουργία μετά την ηλικία των 45 ετών και έχουμε την πρόωρη εμεινόπαυση, αλλά έχουμε και την κατηγορία των νέων γυναικών που σταματάει η οθικική τους λειτουργία πριν από την ηλικία των 40 ετών και έχουμε την πρόωρη οθικική ανεπάρκεια. Άρα, επομένως, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ομάδα των γυναικών που αντιμετωπίζει ορμονικές διαταραχές πέρα από τις γυναίκες που έχουν τη φυσιολογική εμεινόπαυση. Η κλιμακτήριος, που είναι η μετάβαση από την αναπαραγωγική ηλικία στην εμεινόπαυση και η εμεινόπαυση, φυσικά είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, μια αναπόφευκτη βιολογική συνέπεια με όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Συνοδεύεται από τις ορμονικές μεταβολές που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Γεωργόπουλο και βεβαίως συνοδεύεται από ψυχολογικές διαταραχές και κατάθλιψη και από σεξουαλική δυσλειτουργία. Βλέπετε ότι έχω βάλει και ένα ερωτηματικό, γιατί τελικά τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σεξουαλική λειτουργία είναι πολυπαραγωγικά και είναι, θα έλεγα, το συνισταμένη πολλών άλλων θεμάτων. Έτσι λοιπόν, σίγουρα αυτό που επηρεάζει την διαδικασία της κύρανσης στη γυναίκα είναι η εμεινόπαυση, στον άντρα είναι η ανδρόπαυση που είναι πάλι περίπου στην ίδια ηλικία, αλλά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα άλλα νοσήματα που παρουσιάζονται πολύ συχνά, τα καρδιοκιακά νοσήματα, η οστεοπόρωση, οι διαταραχές του θυροειδούς. Γι' αυτά φταίνε γενετικοί παράγοντες, ο τρόπος άσκησης και διατροφής, περιβαλλοντικές συνθήκες. Τι γίνεται λοιπόν με τις ορμονικές μεταβολές που ήδη ακούσαμε τόσα πολλά μέχρι τώρα? Καταρχήν η εμεινόπαυση, η αντίστοιχα η ανδρόπαυση, για την οποία βέβαια δεν θα πω κάτι άλλο, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ξεκινάει από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Πάντως, πολλά σημαντικά γεγονότα και στη ζωή μιας γυναίκας, αλλά και ορμονικά, συμβαίνουν στο διάστημα της κλιμακτηρίου. Ποια είναι λοιπόν η κλιμακτήριος? Μια λέξη που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί προέρχεται από τη λέξη κλίμακα. Προτιμώ να την πω μετάβαση. Η διάρκεια περίπου 5 με 5,5 χρόνια. Και τα χαρακτηριστικά της είναι διαταραχές του εμεινορυσιακού κύκλου, μια μικρότερη οθυλακική φάση. Αλλά όμως υπάρχουν και οθυλακιορυκτικοί κύκλοι, και άρα υπάρχει φυσιολογική περίοδος, και υπάρχουν και ανοθυλακιορυκτικοί κύκλοι, και είναι τα χρονικά διαστήματα που μας λέει η γυναίκα ότι για 2-3 μήνες μπορεί να έχει εξάψεις και δεν έχει περίοδο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα συμπτώματα και σημεία και τρόποι διάγνωσης που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι ήδη από το χρονικό διάστημα της κλιμακτηρίου και πολύ περισσότερο κατά την εμεινόπαυση υπάρχουν τα σημεία που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι είναι οι υτερινές εφιδρώσεις, οι εξάψεις, όμως χαλάει ο μεταβολισμός, υπάρχουν αρθραλγίες. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του ουρογενετικού συστήματος, υπάρχουν ψυχολογικές μεταβολές. Και θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις μεταβολές σε μια γυναίκα πολύ νωρίτερα από όταν έρχεται η εμεινόπαυση, ίσως και από την ηλικία των 40 ετών. Έτσι λοιπόν, για τη λευκή φυλή, περίπου το 70% των γυναικών έχουν τις ενοχλητικές εξάψεις. Για πολλά χρόνια νομίζαμε ότι οι εξάψεις είναι μόνο ένα σύμπτωμα το οποίο απλώς χαλάει την ποιότητα ζωής, ειδικά όταν συνοδεύεται από νυχτερινές εφιδρώσεις. Τώρα ξέρουμε ότι είναι και δείκτης καρδιακού κινδύνου και βέβαια ξέρουμε ότι εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, θα πρέπει οι εξάψεις να αντιμετωπίζονται, γιατί είναι κάτι που επηρεάζει και τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Έτσι λοιπόν, στην εμεινόπαυση μια γυναίκα έχει εξάψεις, έχει κακή ποιότητα ύπνου, έχει κακή διάθεση και έχει και προβλήματα από το ουρογενετικό της σύστημα με ξηρότητα. Χαρακτηρίζεται, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, από έλλειψη στρογόνων, όμως παράγονται ανδρογόνα τόσο από τις οθήκες όσο και από τα επινεφρίδια και έχουμε διαταραχές στο μεταβολισμό. Οι διαταραχές αυτές στο μεταβολισμό με αύξηση της αντίστασης στην ινσουλίνη, λιπαρά οξέα, αυξάνουν τα λιπίδια, αυξάνει το σπλαχνικό λίπος, αρχίζει η γυναίκα να έχει ένα φαινότυπο ο οποίος βλέπει ότι δεν της αρέσει
και εάν δεν αλλάξει τις συνήθειές της, μπορεί να παίρνει μισό κιλό κάθε χρόνο και να αυξηθεί αυτό που είναι και επικίνδυνο για το καρδιαγιακό σύστημα, αλλά και που χαλάει και την εικόνα που έχει η ίδια, είναι η αύξηση του σπλαχνικού λίπους. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε στη γυναίκα για αυτές τις διαταραχές που έρχονται και να τις πούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποφύγει όλα αυτά τα άσχημα που βλέπετε στη διαφάνεια αυτή. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να της μιλήσουμε για να αλλάξει τον τρόπο διατροφή της, να εντάξει οπωσδήποτε την φυσική άσκηση στη ζωή της και οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξει και τη συμπεριφορά της για να μην κλειστεί στον εαυτό της και να έχει κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που θα πρέπει να της πούμε για τα φαγητά που θα πρέπει να τρώει, τα λαχανικά, τα φρούτα και βεβαίως να της μιλήσουμε για τις μεταβολές που μπορεί να δει στο σώμα της και πώς μπορεί αυτές να τις διορθώσει. Έτσι λοιπόν, από τη μείωση των ιστρογόνων, που κατά το διάστημα της κλιμακτηρίου μπορεί να είναι κατά διαστήματα και μετά στην αμινόπαυση, που η διάγνωση μπαίνει αναδρομικά μετά από ένα χρόνο αμινόρειας, εγκαθίσταται πια η έλλειψη των ιστρογόνων, θα έχει εξάψεις, νυχτωρινές υδρώτες, ατροφία. Είπαμε ότι εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις, θα πρέπει να τις δώσουμε θεραπεία για αυτά τα συμπτώματα. Όσον αφορά τα ανδρογόνα, υπάρχουν μελέτες, ακούσατε και από τον Ιωκλή προηγουμένως, ότι πραγματικά συσχετίζονται με σεξουαλική διάθεση. Η ορμόνη του λίβιντο είναι τα ανδρογόνα. Όμως τα ανδρογόνα δεν μειώνονται ξαφνικά στην εμμηνόπαυση. Ήδη από την δεκαετία των 25 με 30 ετών αρχίζει η σταδιακή μείωση των ανδρογόνων. Βλέπετε εδώ την θυϊκή δέιδροεπιανδροστερόνη, που είναι το κατεξοχήν αποκλειστικά επινεφθυντιακό ανδρογόνο, αλλά και η ανδροστενεδιώνη, που είναι κατ' υπεροχήν οθικικό ανδρογόνο, και η τεστοστερόνη, μειώνονται και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απότομη μείωση κατά το χρονικό διάστημα της εμμηνόπαυσης, όπως υπάρχει με τα ιστρογόνα. Ποιες γυναίκες έχουν έντονα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα και πρέπει οπωσδήποτε να τους δώσουμε ορμονική θεραπεία για να τις βοηθήσουμε? Οι γυναίκες που έχουν ιατρογενή εμμηνόπαυση, εμμηνόπαυση μετά από χημειοθεραπεία, εκτινοθεραπεία, και οι γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση που ακούσαμε ήδη προηγουμένως από τον Νεοκλή, τον Γεωργόπουλο. Έτσι λοιπόν, οπωσδήποτε θα πρέπει σε αυτές τις γυναίκες που έχουν αγκιοκινητικά συμπτώματα, η έλλειψη ιστρογόνων κατά την αναπαυγική ηλικία και για το ουρογενικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, να τους δώσουμε ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, για την οποία δεν θα πω κάτι το περισσότερο. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, πραγματικά θα πρέπει οι γυναίκες σήμερα να μην έχουν αυτές τις βασανιστικές εξάψεις. Η πρώτη αιτία θανάτου και νοσηρότητας στις γυναίκες είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μία στις τρεις γυναίκες πεθαίνει από καρδιαγγειακά νοσήματα. Και βέβαια αυτό οφείλεται τόσο στην γύρανση την ίδια με την αύξηση της ηλικίας, αλλά και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η μείωση των ιστρογόνων. Και επειδή έχουμε ακούσει και πολλά και για το ρόλο των ιστρογόνων, τα ιστρογόνα έχουν θετική δράση όταν είναι υγιή τα αγγεία, έχουν αρνητική δράση όταν υπάρχει αθυρωματική πλάκα. Είναι πολλοί μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνει αυτό, δεν θα πω κάτι περισσότερο. Όμως, όταν σε γυναίκες οι οποίες έχουν πρόωρη θυκική ανεπάρκεια, που έχουν σημαντική δυσλειτουργία στο ενδοθείο των αγγείων τους, δώσουμε ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, μετά από 6 μήνες αυτή η ενδοθυλιαξωτόμενη δυσλειτουργία αποκαθίσταται στο φυσιολογικό. Αυτό δε που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι βρήκαμε σε γυναίκες οι οποίες είναι στην ηλικία των 50 ετών, που βρίσκουμε γυναίκες που είτε είναι κλιμακτηριακές, είτε έχουν οθικική λειτουργία, είτε είναι σε μηνόπαυση, οι εξάψεις είναι δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες οι οποίες έχουν σοβαρού βαθμού εξάψεις, έχουν ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, ενώ οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν εξάψεις ή έχουν ήπιες εξάψεις, δεν επηρεάζεται ο καρδιαγγειακός τους κίνδυνος. Και τα ευρήματα αυτά τα επιβεβαιώσαμε μετρώντας και τους αγγειακούς δείκτες φλεγμονής. Ένα άλλο θέμα που είναι στην εμμηνόπαυση και που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη σεξουαλικότητα μιας γυναίκας, αλλά και το καλό σε έχει, είναι η μεταμενοπαυσιακή οστεοπόρωση, που είναι ο κίνδυνος για κάταγμα και θα πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσει. Και για να πάμε στο κατεξοχήν όργανο που έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα, τον κόλπο, αυτό πραγματικά είναι ένα όργανο που επηρεάζεται και από την έλλειψη των ιστρογόνων και από τον ανδρογόνο. Ακούσατε προηγουμένως ήδη από τον Νεοκλή ότι το πράστερον, το DHEA, έχει πάρει έγκριση για χορήγηση τοπική στο ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το σύνδρομο, αν και απέκτησε ονομασία σχετικά πρόσφατα, γιατί αφορά όλες τις γυναίκες και κυρίως, ενώ οι εξάψεις έχουν ένα χρονικό διάστημα και μετά υφίενται και δεν εμφανίζονται, το ρογενικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο γίνεται πιο έντονο. Έτσι λοιπόν μπορεί να μειωθεί και το μήκος του κόλπου, αλλά υπάρχει μεγάλη δυσπαρεύνεια, δηλαδή πόνος στη σεξουαλική επαφή λόγω της ξηρότητας του κόλπου. Και βέβαια, εκτός από αυτό, επειδή είναι κοινό το ρογενετικό επιθήλιο, έχουμε προβλήματα τροφίας στα εξωγενετικά όργανα, στον κόλπο, αλλά και στην ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του ρογενετικού σύνδρομου της εμμηνόπαυσης είναι η ίδια η εμμηνόπαυση, η αμφωτερόπλευρη οθικεκτομία, το κάπνισμα, η πρόωρη θηκική ανεπάρκεια και βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε στη γυναίκα η οποία μπαίνει στην εμμηνόπαυση να μην μειώνει τις σεξουαλικές της επαφές, γιατί από μόνη της η αποχή από τη σεξουαλική επαφή είναι μια αιτία για να υπάρξει, για να επιταθεί το πρόβλημα της ουρογεννητικής ατροφίας. Ήδη το 2020 και η Αμερικανική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης έκανε ολόκληρο κατευθυντήριο οδηγία για το ρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης και θέλω να πω ότι είναι κάτι που αφορά το 27 με 84% των εμμηνοπαυσιακών γυναικών και αφορά τόσο τον κόλπο, τόσο το χείλη του ιδίου, την ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη. Εμείς, εκτός από την τοπική χορήγηση του DHEA που έχει πάρει έγκριση και ακούσαμε από τον Νεοκλή, τοπική χορήγηση στρογόνων που είναι η θεραπεία επιλογής, έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές και με λέιζερ, ειδικά σε γυναίκες που έχουν αντένδειξη να πάρουν ιστρογόνα. Εμείς έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα, πήραμε την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αναγέννηση στη στοματική κοιλότητα του γλαινογόνου, της στοματικής κοιλότητας, επειδή ο κόλπος είναι πολύ εύθρυπτος στην εμμηνόπαυση και χρησιμοποίησαμε την τεχνογνωσία από τα ήπια photobiomodulation LED πηγές που είναι στο στόμα για τις γυναίκες που έχουν ουρογεννητική ατροφία, ειδικά γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Και γιατί το προτιμήσαμε αυτό? Γιατί δεν γίνεται καταστροφή και δεν βασίζεται στην αναγέννηση λόγω της θερμότητας. Υπάρχει πάρα πολύ βιβλιογραφία για τη δράση την ενδοκυτάρια και στην κυταρική μεμβράνη. Στην ουσία πήραμε όλη τη γνώση που υπάρχει για το δέρμα και για την στοματική κοιλότητα και πήραμε αυτή την εφαρμογή και ζητήσαμε από την εταιρεία που τα φτιάχνει να μας κάνει μία κολπική κεφαλή για τον κόλπο, ειδικά για γυναίκες που αντεδείκεται να πάρουν ιστρογόνα. Έτσι λοιπόν το εφαρμόσαμε, είναι η διδακτορική διατριβή του Παναγιώτη του Κρόκου και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στις γυναίκες αυτές με αναγέννηση του κολπικού επιθυλίου και με εποπουλής κύτταρα. Όμως, ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση και συσχετίζεται με την δυσλειτουργία στην σεξουαλική επαφή είναι το ότι χαλαρώνει το κολπικό τείχομα και αυτό που θα πρέπει να μιλήσουμε στις γυναίκες ήδη από το χρονικό διάστημα της κλιμακτηρίου να αρχίσει τις ειδικές ασκήσεις του πυλικού υδάφου, τις ασκήσεις Kegel και ήδη δεν θα πω κάτι περισσότερο, ακούσατε για το DHEA και την επίδραση στην λίμπιντο για τη σεξουαλική λειτουργία και ήδη έχει πάρει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα το σκεύασμα αυτό. Και το statement της Αμερικανικής Ενδοχρονικής Εταιρείας ότι πραγματικά για μικρό χρονικό διάστημα η χορήγηση τεστοστερόνης αυξάνει το λίμπιντο, ειδικά σε γυναίκες που έχουν χειρουργική εμμηνόπαυση. Για να προχωρήσω λίγο γρήγορα και να προχωρήσω στο σημερινό θέμα που είναι οι ψυχολογικές διαταραχές, πραγματικά, ειδικά κατά την κλιμακτήριο, ένα ποσοστό 10-23% έχει κατάθλιψη και αυτό όσο προχωράνε τα χρόνια αυξάνεται και είναι κάτι που θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε συζήτηση με τις γυναίκες. Ακούσαμε την κυρία Πέπα που λέει ότι βλέπουμε ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια δυσκολία. Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι γιατί αυτές οι γυναίκες έχουν ήδη κατάθλιψη και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να βγει στην επιφάνεια το πρόβλημα, να αντιμετωπιστεί και μετά να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των εξάψεων ή της λίμπιντο. Το πρώτο που θα πρέπει να δούμε στις γυναίκες αυτές είναι την κατάθλιψη
Και βέβαια το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, υπάρχει πρόβλημα στον ύπνο με τις εφιδρώσεις και μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και με το σύντροφο, είναι πράγματα τα οποία κάνουν την κατάθλιψη ακόμα πιο σημαντική. Και ξέρουμε βέβαια ότι η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης μπορεί να βελτιώσει την κατάθλιψη. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε πριν την οδηγήσουμε να πάρει άλλα συσκευάσματα όπως είναι τα SSRIs, είναι εάν δεν υπάρχει ενδείξη να της δώσουμε ορμονική θεραπεία υποκατάστασης. Προγνωστικοί παράγοντες για την κατάθλιψη στην περιαμηνόπαυση που επηρεάζει τη σεξουαλικότητα είναι τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, φυσικά που αναφέραμε προηγουμένως. Οι εξωγενείς παράγοντες στρες, όπως είναι οι οικογενειακοί παράγοντες, επαγγελματικοί και οικονομικοί παράγοντες, η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος, και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και ήδη ανέφερα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με την εμμηνόπαυση, και το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο επίσης επιβαρύνει την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε, και το είναι και σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανικού Κολεγίου Μευτήρων και Γυναικολόγων, είναι ήδη από την ηλικία των 40 ετών να αρχίσουμε να μιλάμε, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποιες γυναίκες μπορεί να έχουν κατάθλιψεις, άρα και να τη ρωτάμε εάν στις προηγούμενες 2 εβδομάδες αισθάνθηκαν άσχημα, αν αισθάνθηκαν ότι είχαν κατάθλιψη, ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Και επίσης, εάν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ένιωθαν ότι δεν είχαν κάποια χαρά, ένα κίνητρο για να κάνουν πράγματα. Και προχωράμε λοιπόν στο θέμα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, που είναι πάρα πολύ συχνό. Είναι οι φυσιολογικές μεταβολές που είπαμε προηγουμένως. Είναι το ότι εμφανίζονται παθήσεις όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Είναι τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι η σχέση με τον σύντροφο. Και βέβαια είναι και η ικανότητα του συντρόφου. Γιατί τι να κάνουμε για μια γυναίκα που μπορεί να θέλει να έχει σεξουαλική επαφή, όταν αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει χάσει ο σύντροφός της. Και εδώ είναι πολλές οι παθήσεις οι οποίες μπορεί να συσχετίζονται. Ήδη τις αναφέραμε: διαταραχές του θυροειδούς, ο διαβήτης, η μείωση των ιστρογόνων με την πάροδο του χρόνου, η απότομη μείωση των ιστρογόνων, η αρθρίτιδα, αλλά αυτοάνωσα νοσήματα όπως το Ζόγκρεν, όλα αυτά μπορεί να συντελούν στην σεξουαλική δυσλειτουργία κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Και βέβαια, η σεξουαλική λειτουργία έχει πλέον μελετηθεί σε αρκετές γυναίκες στην εμμηνόπαυση, παρότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στο να κάνουμε αυτά τα ερωτηματολόγια στις γυναίκες, όπως ακούσαμε από την κυρία Πέπα. Και βλέπετε εδώ ότι πραγματικά ένα από τα πρώτα πράγματα που μειώνονται σταδιακά και βλέπετε εδώ την κόκκινη γραμμή, είναι η σεξουαλική επιθυμία. Και η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας ξεκινάει ήδη από το διάστημα της κλιμακτηρίου, και όσο προχωράνε τα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, αυτή γίνεται χειρότερη. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα μπορεί να έχει εξάψεις, να αυξηθεί το σπλαχνικό της λίπος, να έχει κολπική ατροφία και δυσπαρεύνια. Έχει όμως και έναν σύντροφο ο οποίος ενδεχομένως και αυτός έχει τα προβλήματά του στο μεταβολισμό, δεν έχει σεξουαλική επιθυμία, και βέβαια όταν θα πρέπει να έχουν τη σεξουαλική τους επαφή, η γυναίκα έχει εξάψεις. Όμως, εάν υπάρξει σωστή άσκηση, σωστή διατροφή, η ορμονική θεραπεία όταν έχει συμπτώματα, μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα να είναι πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε σήμερα γυναίκες, θα πω ένα παράδειγμα της Άρων Στόουν, που είναι αρκετά χρόνια στην εμμηνόπαυση και είναι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντική η άσκηση, είναι πολύ σημαντική η διατροφή, και βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται προσπάθεια για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, εκτός από την ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, να γίνεται προσπάθεια να λυθούν τα θέματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, να βελτιωθεί όσο γίνεται η σχέση με τον σύντροφο και τα ορισμένα θέματα που μπορεί να έχουν εμφανιστεί με την ικανότητα του συντρόφου. Ακούσατε ήδη προηγουμένως από τον κύριο Γεωργόπουλο για την υποτονική ερωτική επιθυμία, το hypoactive sexual desire, δεν θα πω τώρα περισσότερα, όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να τσεκάρουμε το ορμονικό προφίλ, την κατάθλιψη, τα φάρμακα, την ποιότητα του ύπνου, να βλέπουμε τις συμπεριφορές και να κοιτάμε τη σχέση που υπάρχει στη γυναίκα αυτή με τη δουλειά της, τα παιδιά της κτλ. Είναι πολύ παραγωγικό. Σίγουρα έχουν χρησιμοποιηθεί τα φάρμακα και υπάρχουν αποτελέσματα. Είδατε τις μελέτες με τον κύριο Γεωργόπουλο που σας έδειξε με την τεστοστερόνη και το DHEA. Όμως, για να δούμε πραγματικά τι γίνεται αν δώσουμε σε μια γυναίκα που έχει πρόωρη οθικική ανεπάρκεια.
Ξέρουμε ότι οι γυναίκες με την πρόληψη και ανεπάρκεια έχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό κατάθλιψη. Ολοκληρώθηκε η διδακτορική διατριβή της Σπυριδούλας της Νεοφύτου, που δείχνει και ότι στον ελληνικό πληθυσμό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα 2/3 των γυναικών με πρόληψη και ανεπάρκεια, έχουν κατάθλιψη. Δοκιμάσαμε να δώσουμε τεστοστερόνη, ήδη προανήγγειλε την μελέτη αυτή ο Νεοκλής. Είδαμε ότι οι γυναίκες που έχουν πρόληψη και ανεπάρκεια έχουν σημαντική έλλειψη εκτός από τα ειστρογόνα και ανδρογόνων, και η υποορμονική θεραπεία αποκατάστασης έχουμε ακόμα πιο σημαντική μείωση των ανδρογόνων λόγω της μείωσης της LH. Είδαμε λοιπόν ότι οι γυναίκες που έχουν πρόληψη και ανεπάρκεια έχουν σημαντική σεξουαλική δυσλειτουργία. Εδώ βλέπετε το συνολικό σκορ στις γυναίκες με πρόληψη και ανεπάρκεια. Και αυτά φαίνονται η δυσλειτουργία, είτε οι γυναίκες αυτές είναι μόνες τους, είτε είναι με μόνιμο σύντροφο. Δεν αλλάζει σε σύγκριση με τις γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας και με φυσιολογική οδηγική λειτουργία. Και όταν είδαμε τα επίπεδα των ανδρογόνων, οι γυναίκες που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα ελεύθερης και ολικής τεστοστερόνης ήταν και οι γυναίκες που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα στη σεξουαλική τους λειτουργία. Και εκεί είπαμε μια ωραία υπόθεση, αν τους δώσουμε ανδρογόνα, θα τους φτιάξουμε τη σεξουαλική τους επιθυμία. Κάναμε μια τριετή προοπτική τυχιωμένη μελέτη, αφού ξεκινήσαμε βλέποντας εάν έχουμε επιτύχει τα επιθυμητά επίπεδα της τεστοστερόνης, που είναι στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα. Σχεδιάσαμε την τριετή προοπτική τυχιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη, δεν θα πω λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήσαμε τον Derogatis Sexual Function Questionnaire, που είναι για την εμεινόπαυση, και δεν είναι λοιπόν ορμόνες μόνο. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα. Η μία ομάδα είχε πάρει κυκλικά ιστρογόνο και προγεστερινοειδές, που ήδη ακούσαμε και σας είπα και εγώ νωρίτερα, αλλά ακούσαμε και από τον Νεοκλή πόσο σημαντικά είναι για την ξηρότητα του κόλπου και την αύξηση του λίπιντο. Όμως η προσθήκη του ανδρογόνου δεν προκάλεσε καμία απολύτως μεταβολή, καμία απολύτως βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία. Εδώ βλέπετε το composite score και εδώ βλέπετε τα 5 διαφορετικά domains. Εδώ είναι η σεξουαλική φαντασίωση, η διέγερση, η συμπεριφορά και ο οργασμός. Καμία απολύτως μεταβολή στις γυναίκες με πρόληψη και ανεπάρκεια που έλαβαν θεραπεία ταυτόχρονα με ειστρογόνο και τεστοστερόνη σε ένα χρονικό διάστημα 3 χρόνων. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι και αυτή η διαφορά φαινόταν πάλι όταν τις χωρίσαμε σε γυναίκες που είχαν μόνιμο σύντροφο ή γυναίκες που ήταν μόνες τους. Συνεπώς η σεξουαλική λειτουργία είναι πολύ πιο πολύπλοκη και δεν είναι μόνο η επίδραση των ορμονών. Παρότι είχαμε τα επίπεδα που περιμέναμε. Συμπερασματικά λοιπόν θα πω ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι πολύπλοκη. Ορμονικές μεταβολές λόγω της εμεινόπαυσης σαφώς προκαλούν σημαντική σεξουαλική δυσλειτουργία και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όμως και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι σημαντικοί και προβλήματα υγείας είναι σημαντικά. Είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει μια και οι παθήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα στην εμεινόπαυση και αυτές θα πρέπει μία-μία να τις λύνουμε. Βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ουρογενειακό σύνδρομο της εμεινόπαυσης που κάνει πάρα πολύ τις γυναίκες δυστυχισμένες και αυτό αυξάνεται όσο προχωράνε τα χρόνια. Και τελικά τι θέλει μια γυναίκα που είναι στην εμεινόπαυση? Θέλει να αισθάνεται καλά, να φαίνεται καλά και βεβαίως να συνεχίσει να φροντίζει φυσικά τον εαυτό της αλλά και τους φίλους της και την οικογένειά της. Όταν υπάρχει ένδειξη, σαφώς θα δίνουμε ορμονική θεραπεία και τώρα πλέον λέμε όχι μόνο για 4 χρόνια ή 5, αλλά για όσα χρόνια το χρειάζεται. Θα πρέπει να κάνει μεταβολές στον τρόπο ζωής της, οπωσδήποτε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάχνει την διατροφή της και την άσκησή της και να διορθώνει το στρες, τα προβλήματα ύπνου και οτιδήποτε μπορεί να την ενοχλεί για να περνάει καλά. Γιατί η σεξουαλικότητα συνεχίζεται και στην εμεινόπαυση. Σας ευχαριστώ πολύ.